Πάμε τώρα να περάσουμε στην πολιτική συζήτηση του Δελτίου μας. Στο στούντιο έχουμε μαζί μας την βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Κυρία Τζάκρη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Γιάννη. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα μέσα στον πρώτο μήνα της νέας κυβέρνησης. Αποχωρήσατε σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή στη συζήτηση για την άρση της ασυλίας του κυρίου Πολάκη. Μήπως βιαστήκατε, μήπως βιαστήκατε και να κατηγορήσετε τη Νέα Δημοκρατία για πολιτική στοχοποίηση του κυρίου Πολάκη και του ΣΥΡΙΖΑ κατά συνέπεια? Κοιτάξτε, αποχωρήσαμε καταγγέλλοντας τις πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές πρακτικές. Mm-hmm. Η άρση ασυλίας του κυρίου Πολάκη, κυρία Γιάμαλη, ήταν το χρονικό μιας προαναγγελθής άρσης ασυλίας, μιας προαναγγελθής ποινικής δίωξης. Είχε δεσμευτεί εντός εισαγωγικών η Νέα Δημοκρατία, απειλώντας τον κύριο Πολάκη εντός και εκτός του κοινοβουλίου, με δηλώσεις των κορυφαίων στελεχών της, του κυρίου Γεωργιάδη και λοιπόν. Και αυτό που είναι πρωτοφανές και αυτό που καταγγείλαμε είναι ότι ο κύριος Πολάκης διώκεται για πράξεις που συνάδουν χρονικά με την υπουργική του θητεία, χωρίς να έχει διενεργηθεί αυτή, χωρίς να έχει συγκληθεί η προνακρατική επιτροπή και παραπέμπεται στην τακτική δικαιοσύνη ως απλός βουλευτής ενώ ήταν υπουργός. Πρώτον αυτόν. Πέραν το ριβαστικό του χαρακτήρα, είναι και ένα χειρό πολιτικό μήνυμα, θα έλεγα, προς όλα αυτά τα στελέχη και τους υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα διστάσει να παραβιάσει το νόμο και το Σύνταγμα αν ήταν ή είναι ενοχλητική. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα το οποίο περνάει. Βέβαια, εμείς απαντήσαμε διαστόματος του κυρίου Πολάκη με την εισαγωγική του ομιλία ότι σιγά μην φοβηθούμε, έτσι, και θα συνεχίσουμε. Μάλιστα, θα έλεγα ότι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους να αποκαλύπτουμε την αλήθεια, να απογυμνώνουμε τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία αυτό το ποτήρι θα το πηγεί μέχρι τέλους. Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι είδους οι πρακτικές, δηλαδή του κράτους και του παρακτά κράτους που αποπειρούνται να εξοντώσουν τους πολιτικούς αντιπάλους, έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή. Κυρία Τζάκρη, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εσείς που θέλατε να καταργήσετε το άρθρο 89, τώρα το επικαλείστε για την περίπτωση του κυρίου Πολάκη. Το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το άρθρο 86 μέσα. Που μιλάει είναι ο νόμος. Περί ευθύνης υπουργών. Βάσει του οποίου εκδόθηκε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Γιατί υπάρχει και κοινή νομοθεσία που στηρίζεται πάνω σε αυτόν τον νόμο. Κοιτάξτε να δείτε. Στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέπτυξε τις αρχές του προς ποια κατεύθυνση θέλει να τροποποιηθεί το άρθρο 16. Θέλει να τροποποιηθεί προς την κατεύθυνση της διαγραφής ουσιαστικά, έτσι, αυτής της σύντομης αποσβεστικής προθεσμίας. Πρόκειται περί αποσβεστικής προθεσμίας, που ουσιαστικά ο χρόνος όπου έπρεπε κάποιος να παρεμπευθεί με τον νόμο περιευθύνης υπουργών ήταν η λήξη της επόμενης κοινοβουλευτικής θετίας από αυτής την οποία αποκαλύφθηκε η πράξη. Mm-hmm. Βάσει αυτής της σύντομης παραγραφής, ας το πούμε κατά αυτή την έννοια, γιατί την καταλαβαίνει και ο κόσμος, είχαν παραγραφεί οι πράξεις πολλών υπουργών. Το ξέρουμε, πράξη του βατοπεδίου, σωρία σκανδάλων κατά το παρελθόν. Και η δεύτερη παρέμβαση που περιλαμβάνονταν στην πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος του άρθρου 16 του συντάγματος από το ΣΥΡΙΖΑ 86, αφορούσε την εισαγωγή μιας ερμηνευτικής διάταξης όπου οι πράξεις των υπουργών θα διαχωρίζονταν σε πράξεις που γίνονταν επ' ευκαιρία ή κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων. Όμως αυτό, όταν εν πάση περιπτώσει το άρθρο 86 τροποποιηθεί, το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί ακόμα, όπως αντιλαμβάνεστε, επομένως αυτή η ερμηνεία που αποπειράται να εισάγει η Νέα Δημοκρατία αφορά την μελλοντική τροποποίηση της διάταξης, ότω και εφόσον οι διατάξεις που πέρασαν στην Βουλή αυτή που είναι αναθεωρητική, επικυρωθούν από αυτή τη Βουλή που είναι αναθεωρητική, όπως είπα τώρα. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν ισχύει ακόμα. Αυτό όμως που είναι η ουσία της πράξης, η ουσία της υπόθεσης αυτής, κυρία Γιάμαλη, και οφείλουμε να την πούμε, είναι ότι ο κύριος Πολάκης, δια της υπουργικής του ιδιότητας, βοήθησε, αν θέλετε, ώστε να αποκολληφθούν μια σειρά από σκάνδαλα στο Κελπνό και εν πάση τόσο σήμερα ο μηνυτής του διώκεται ο ίδιος προσωπικά. Έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη και είναι ίδιος κατηγορούμενος. Και είναι πρωτοφανές, θα έλεγα, στα χρονικά ενός πολιτισμένου κράτους, μιας πολιτισμένης χώρας, η δικαιοσύνη να ασκεί εν τέλει δίωξη, λοιπόν, και να καταδιώκει αυτόν τον οποίον
ο οποίος βοήθησε να αποκαλυφθούν αυτή η ιστορία των σκανδάλων και μια σειρά σπηρικών πράξεων. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κύκλωμα κακοποιών που υπήρχε στο Κελτνό και κατασπαταλούσε, εμπασαριτός, και διασπάθιζε το δημόσιο χρήμα. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης και αυτό θα πρέπει να δει το σύνολο της κοινωνίας. Mm-hmm. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το άλλο θέμα που σηκώνεται αυτές τις ημέρες. Ο Επαμηνώντας Κορκονέας βγήκε από τη φυλακή λόγω των νέων ποινικών κωδίκων, κυρία Τζάκρη. Σε καμιά των περιπτώσεων, κυρία Γιάννη Μαλή, και οφείλουμε αυτό να το διασαφηνίσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με την καινούργια διάταξη του νέου ποινικού κώδικα, το άρθρο 299, το παλιό, η ανθρωποκτονία από παραπρόθεση, έχει ένα πλαίσιο ποινής, καταρχήν να το πούμε, από 13 έως και την ισόβια κάθριξη. Στην προκείμενη περίπτωση, το δικαστήριο έκρινε ότι ο τυχερός αριθμός για τον κύριο Κορκονέα ήταν τα 13 χρόνια, γιατί οδήγησαν και στην άμεση αποφυλάκησή του. Το κατώτατο όριο, δηλαδή. Δέχτηκε δηλαδή, καταδίκασε τον κύριο τον Κορκονέα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και έσπασε τα ισόβια. Mm-hmm. Τώρα έρχομαι στη φιλοσοφία της ελαφρυντικής περίστασης του σύνομου βίου, όπως λέγεται στην καινούργια διατύπωση του νόμου. Ο πρώτερος έντιμος βίος που ήταν. Παλιά ήταν το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, το οποίο δίνονταν με την απλή προσκόμιση ενός του Λευκού Ποινικού Μητρώου. Υπήρχε μια ευρύτητα δηλαδή στη χρήση αυτού του ελαφρυντικού, να το πω κατά αυτή την έννοια, από τους δικαστές και είχε καταγγελθεί αυτό από το σύνολο της νομικής κοινότητας. Mm-hmm. Γι' αυτό και μπήκε, αναθεωρήθηκε η διάταξη αυτή με το καινούργιο ποινικό κώδικα. Έχω να σας πω όμως ως προς αυτό ότι η λήψη υπόψη του ελαφρυντικού, του σύνομου βίου, να το πω κατά αυτή την έννοια, ή εν πάση περιπτώσει του έντιμου βίου και πριν και κατά τη διάρκεια και με αυτό τον ποινικό κώδικα, εναπόκειται στην κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου της Ουσίας. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν δεν ήθελαν οι δικαστές, δεν θα τον λάμβαναν υπόψη τους. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω από αυτό. Και γενικά οι ελαφρυντικές περιστάσεις, και σας μιλάς ως νομικός, εναπόκειται πάντα στην κυριαρχική κρίση του δικαστή της ουσίας. Ανεξαρτήτως της πρότασης την οποία κάνει ο εισαγγελέας. Και να σας πω εδώ πέρα ειδικότερα ότι το δικαστήριο δίνει ή δεν δίνει αυτό το ελαφρυντικό, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη βαρύτητα της πράξης, την ένταση του δόλου, τις συνθήκες κατά τις οποίες η πράξη αυτή τελέστηκε και κυρίως την προσωπικότητα του δράστη. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Γιαμαλή, έχω να σας πω ότι αυτή η απόφαση συγκεκριμένη τραυμάτισε θανάσιμα το περιδικείο αίσθημα της κοινωνίας. Και για να χρησιμοποιήσω την φράση ενός παλιού εισαγγελέα, με την απόφαση αυτή η δικαιοσύνη εντρώθη εν την καρδία της. Είναι η φράση ενός παλιού εισαγγελέα. Ακριβώς για να χρησιμοποιήσω, για να δω η μεγάλη ζημία δηλαδή που έγινε με τη συγκεκριμένη απόφαση για το περιδικαίο αίσθημα και για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία ευρύτερα τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Η κυρία Τζάκρη, ήταν μια επί της ουσίας συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, εμείς περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.